Πάμε να δούμε κάτι εντυπωσιακό στην Κατερίνη όμως. Εκεί μας περιμένει ο Σταύρος Ιωαννίδης για να δούμε τι έκπληξη μας έχει ετοιμάσει, Σταύρο. Γιατί πραγματικά θα είναι εκπληκτικό από ό,τι έχω ενημερωθεί το θέαμα. Πράγματι, Άννα, όπως θα δείτε, βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο καλονές. Δύο ιστορικά μοντέλα της Porsche και πολλά ακόμη που βρίσκονται στο χώρο αυτό. Δείτε εδώ, δείτε, συγγνώμη, είναι από τη συγκίνηση. Δείτε τι έχουν φτιάξει οι άνθρωποι εδώ στην επιχείρηση που βρισκόμαστε, η οποία επιχείρηση ανοίγει δρόμους. Κατασκευάζουν αντίγραφα, ρέπλικες ιστορικών αυτοκινήτων, τα οποία όμως πρέπει να σας πω πως έχουν τέτοια λεπτομέρεια που δύσκολα κανείς μπορεί να τα ξεχωρίσει από τα πραγματικά. Η δουλειά που έχουν κάνει είναι καταπληκτική. Θα σας δείξουμε και άλλα μοντέλα. Με κάθε ακρίβεια. Πραγματικά έτσι. Για τους λάτρεις. Έτσι, Άννα, πραγματικά. Για τους λάτρεις των τεσσάρων τροχών, θα λέγαμε πως είναι το Hall of Fame εδώ μέσα. Δηλαδή, μπορούν να βρούνε μοντέλα τα οποία προκαλούν ρίγη συγκίνησης. Να ξεκινήσουμε όμως να δώσουμε το λόγο στους ανθρώπους που έχουμε μαζί μας. Ναι, και να βλέπουμε παράλληλα και εικόνα. Είναι πραγματικά πολύ αποστομωτική εικόνα. Ναι. Κύριο Γαγανέλη, καλή σας ημέρα. Πρέπει να σας πω ότι είναι εκπληκτική η δουλειά που έχετε κάνει εδώ. Βλέπουμε αυτοκίνητα τα οποία έχουν σημαδέψει την ιστορία των τεσσάρων τροχών. Πείτε μας όμως, τι κατασκευάζετε, με ποια κριτήρια και τι είναι αυτά που βλέπουμε. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Ηλίας Γαγανέλης και κατασκευάζουμε εδώ ρεπλίκες, αντίγραφα αυτοκίνητα που αφήσανε του 55, του 57 ή κάποια ιστορία. Τώρα βλέπουμε την Porsche που οδηγούσε ο James Dean. Ακριβώς. Ναι. Νομίζω εγώ αυτή θα πάρω. Θέλω μια καλή τιμή. Σταύρο, θα μεσολαβήσεις εσύ εκεί. Θα κάνουμε το πάνω. Ναι, θα πετύχουμε νομίζω μια καλή διαπραγμάτευση. Είναι και το πιο ακριβό μοντέλο. Δεν ξέρω τώρα αν είναι τυχαία η επιλογή σου. Είναι το πιο ακριβό μοντέλο πάντως. Δεν ξέρω, εμένα αυτό μου γυάλισε. Δεν ξέρω ο καλεσμένος μας εκεί τι καλύτερο μπορεί να κάνει. Αλλά για να πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά. Καταρχήν, πώς ξεκίνησε να ασχολείται με αυτό το αντικείμενο? Ξεκινήσαμε το 2007 εδώ στην Ελλάδα. Παράλληλα, να πω και αυτό. Είμαι από Γερμανία, γεννήθηκα Γερμανία, μεγάλωσα εκεί και δούλευα σε μια εταιρεία που κατασκευάζαμε χειροποίητα αυτοκίνητα και έφερα την τεχνογνωσία εδώ στην Ελλάδα και από τότε πολεμάμε να μείνουμε εδώ στη χώρα μας και να κατασκευάζουμε οχήματα και να είναι το 90-95% προς εξαγωγή. Γραφειοκρατικά προβλήματα αντιμετωπίσατε εδώ στην Ελλάδα? Πάρα πολλά. Τα πάρα καταφέρατε πολλά, όμως. Και δεν μας βοηθήσανε τίποτα. Δεν κάνανε ούτε τα απαραίτητα και καταρχήν δουλεύουμε με γερμανικές, αυστριακές, ελβετικές εγκρίσεις τύπου. Ποιος τα αγοράζει αυτά και δώστε μας ενδεικτικά και τιμές. Κοιτάξτε να δείτε, προορίζονται τα αμάξια μας σε διάφορες χώρες όπως στην Ιταλία, Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, τώρα και στην Αγγλία και γίνονται όλα κατόπιν παραγγελίας. Αυτά που βλέπετε όλα τα αυτοκίνητα είναι παραγγελίες για Αυστρία. Ξέρετε, έχουν μαζευτεί αρκετοί ενδιαφερόμενοι εδώ. Εγώ καλούμαι να σας μεταφέρω τώρα. Πάνω κάτω, τιμές ζητάνε. Νομίζω θα σας έρθουμε όλοι πάνω. Team, ολόκληρο, από ένα ο καθένας. Όπως δείχνουμε τώρα στο πλάνο, είναι μια αντιγραφή της Porsche 356 Spitzer του 57. Ναι. Εμείς την αντιγράψαμε, αλλά βάλαμε και πολλές πινελιές δικές μας. Δεν είναι ακριβώς μια γνήσια όπως ήταν τότε. Και αυτό είχε και πάρα πολύ ανοξείδωτο κλπ. Και ξεκινάει αυτό το μοντέλο, η στάνταρ, η έκδοση, ξεκινάει από 35.000 και μπορεί να φτάσει και 100. Μάλιστα. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Βέβαια, όταν η πραγματική αξία ενός τέτοιου αυτοκινήτου συλλεκτικού προσεγγίζει εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Μάλιστα. Φυσικά, όπως έδειξαμε προλίγο στα πλάνα του 550 του Spider, σαν γνήσιο υπάρχουν 60 κομμάτια σε όλο τον πλανήτη και έχει μια τιμή εκκίνηση κοντά στα 2,5 εκατομμύρια. Αυτά είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας επισκεφτούμε και εσάς. Εγώ τώρα θα μου επιτρέψετε εσύ θα μας πας. Εσύ θα μας πας σε διαφημίσεις με το δικό σου τρόπο, Σταύρο. Έτσι ακριβώς. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν. Βεβαίως. Νομίζω ότι ο Σταύρος θα πάρει και θα φύγει το αυτοκίνητο. Έχει μια διαδικασία. Εγώ λοιπόν το περίμενα αυτό πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, για να σκάσουμε από τη ζήλια μας όλοι οι υπόλοιποι. Ακούτε, φαντάζομαι, όλοι στο κοντρόλ. Βλέπετε. Να δείτε τι χάνετε. Και
ευχαριστώ. Γεια σου, Σταύρο.